Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε σήμερα στην 6η Γενική Συνέλευση εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Σας καλωσορίζω στις εργασίες της σημερινής Γενικής Συνέλευσης. Θα ήθελα αρχικά να σας ενημερώσω για τις δράσεις μας στο τελευταίο δίμηνο αναφορικά με τον προγραμματισμό μας που είχα αναφέρει στην τακτική Γενική Συνέλευση της 15ης Ιουνίου. Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη δράση της στο εξωτερικό για την ανάδειξη και προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων POP και PIGE, που παράγονται σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Η εκδήλωση ανάδειξης της POP γαστρονομίας της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε την 3η 26 Ιουνίου. Την κύρια εκδήλωση γευσιγνωσίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο εστιατόριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προσφέρθηκαν εντέσματα με πρώτη ύλη τα POP προϊόντα της Δυτικής Ελλάδας, τα οποία ειδικά επιμελήθηκε ο πρόεδρος των Αρχιμαγείρων Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, Θωμάς Λαζανάς. Τα προϊόντα εξακολουθούν να καθορίζουν τον τόπο μας, την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Συντασσόμαστε λοιπόν με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως προσδευτές του πολιτισμού που συνατολοποιείται μέσα από το πνεύμα της Ολυμπίας. Η Νίκη, ο Νίκος και η Όλγα είναι τιμή για μας για την Περιφέρεια και για μένα προσωπικά. Ήρθαν αφιλοκερδώς. Δεν είναι όλα χρήμα. Είναι αξίες. Και σήμερα αναδεικνύουν την αξία της προσφοράς. Είναι εδώ, στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, μια περιφέρεια με ιστορία, πολιτισμό, δεν είναι μόνο η αρχαία Ολυμπία. Η αρχαία Ολυμπία όμως είναι η αιχμή του δόρατος, είναι η αντίληψη, η κουλτούρα, το αξιακό πλαίσιο. Είμαστε και μια περιφέρεια από τις πιο ισχυρές στον πρωτογενή τομέα. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω που μας δεχτήκατε στη μεγάλη οικογένειά σας. Αυτό ήταν μία πρόταση και ιδέα που μετά από συζήτηση επάνω στη σύμπραξη έγινε μαζί με τον κύριο Μητρόπουλο. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συναθλητές μου, οι οποίοι με την πρότασή μου με τιμάνε ιδιαίτερα συμμετέχοντας αθελοντικά σε όλο αυτό το σε όλη αυτή την προσπάθεια, που πραγματικά είναι μια προσπάθεια που γίνεται μέσα στην καρδιά μας. Θεωρώ ότι είναι ένας χώρος ο αγροτικός τομέας της Ελλάδας, ο οποίος δεν έχει στηριχτεί ανάλογα της αξίας του. Θα ήθελα να ξέρετε ότι πραγματικά δεν έχουμε κανένα όφελος από αυτή την κίνηση. Γνωρίζουμε τον κόπο σας. Χωρίς να είμαστε, εγώ τουλάχιστον δεν προέρχομαι από αγροτική οικογένεια, αλλά έχω μια μεγάλη αγάπη προς τη γη. Γνωρίζω τη δυσκολία της από το να παράγεις ένα απλό λουλούδι μέχρι μια παραγωγή ενός προϊόντος. Φαντάζομαι είναι τεράστια η προσπάθεια που κάνετε εκεί η δουλειά. Θέλουμε να είμαστε κοντά σας και όσο μπορούμε να διαφημίσουμε τα προϊόντα σας και να πάει η περιοχή ακόμα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναθλητές μου, την Νίκη Μπακογιάννη και τον Νίκο του Σιρανίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Μητρόπουλο για την πρόταση που μου έκανε να σας γνωρίσω και να είμαι κοντά σας. Και σας ευχαριστώ και εσάς ξανά για την ευκαιρία που μου δίνετε να έρθω πιο κοντά σε αυτό που αγαπάω, τη γη. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μητρόπουλο, την Όλγα τη Βαζέκη, η οποία μου έκανε την πρόταση αυτή να συμμετέχω και εγώ εθελοντικά τελείως σε αυτό το project. Εγώ προέρχομαι από αγροτική οικογένεια. Ο πατέρας μου ήταν αγρότης. Έχω ζήσει δηλαδή στο χωριό. Έχω δει πώς γίνεται η παραγωγή. Μάλιστα στο χωριό μου παράγουμε και ένα προϊόν το οποίο βγαίνει μόνο από τη δικιά μας περιοχή. Είναι οι φακές βουζίου. Το χωριό μου, το Βούζιο Μοκού. Δεν μπορούσα να πω όχι σε μια τέτοια πρωτοβουλία. Μακάρι
και άλλες περιφέρειες να παίρνανε τέτοιες πρωτοβουλίες και να είχαν πρεσβευτές, αθλητές, ανθρώπους που έχουν κάνει σημαντικά πράγματα στη χώρα τους. Πιστεύω ότι το να παντρέψει τον αθλητισμό με τα αγροτικά προϊόντα και ειδικά με τα προϊόντα της Ηλίας, της περιοχής σας, της περιοχής της Πελοποννήσου που είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων, ήταν μια πολύ καλή ιδέα. Πιστεύω ότι αυτό το σποτάκι, αν πάει στο εξωτερικό, όλοι θα συνδυάσουν την αρχαία Ολυμπία, την Πελοπόννησο, όλα αυτά τα σπουδαία πράγματα που έχουν γίνει στο παρελθόν και γίνονται ακόμα και τώρα, με εσάς. Και εμείς είμαστε οι πρεσβευτές, γιατί καταφέραμε στο παρελθόν να σηκώσουμε την Ελλάδα ψηλά, τη σημαία μας ψηλά, και εύχομαι και εσείς με τα προϊόντα σας να σηκώσετε τη σημαία ψηλά. Αξίζει πραγματικά σε τέτοιες εποχές όλοι εμείς να στηρίζουμε την Ελλάδα και να είμαστε κοντά σε οποιονδήποτε ζητάει τη βοήθειά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, στις προηγουμένες καταλήξεις μαζί με το Θωμά τον Πίμηνα από την Εντοδίδημο. Με μεγάλη μου χαρά και εγώ δέχτηκα τις όλες μας δέχτηκε την πρόταση τέλος πάντων να βρισκόμαστε εδώ και να στηρίξουμε όλη την προσπάθεια. Με μεγάλη μου χαρά είμαι και εγώ εδώ. Ξέρω πόσο σημαντική είναι η διατροφή και το μεγαλώνεις και δύο παιδιά, θα ήθελα να μάθω και περισσότερα πράγματα. Οπότε, με μεγάλη μου χαρά είμαι εδώ και να βοηθήσουμε σε όλη αυτή την προσπάθεια, όσο μπορούμε και από όποιο τρόπο μπορούμε. Νίκο, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά. Είναι η καταγωγή του πατέρα μου και προέρχομαι και εγώ από οικογένεια που ήταν αγρότες. Είμαι στην Αθήνα βέβαια. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι από καρδιάς ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε στον τόπο για την ανάδειξη των προϊόντων και την ανάδειξη του πολιτισμού μας, γιατί τα προϊόντα είναι πολιτισμός για τον τόπο μας. Αυτά. Φωτεινή μου, ευχαριστώ πολύ.